as a way of self-defense, as a way of self-reliance. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μαθητές των Αρσακίων, των Σιτσίων σχολείων συμμετέχουν στο μοντέλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για τρεις μέρες, 500 μαθητές βρίσκονται εδώ στα Αρσάκια σχολεία, σε επιτροπές και αντιπαραθέτουν τα επιχειρήματά τους με όρους debate. Πρόκειται για προσομοίωση των συνεδριάσεων του ΟΗΕ, όπου οι μαθητές εκπροσωπώντας μια χώρα που δεν είναι η δική τους, συζητούν διεθνή θέματα, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, αλλά ακόμη και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λειτουργώντας ως διπλωμάτες της χώρας αυτής. Προσομοίωση των συνεδριάσεων του ΟΗΕ. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνουμε τα θέματά μας από τον ΟΗΕ. Είναι θέματα που συζητιούνται αυτή τη στιγμή στις επιτροπές του ΟΗΕ. Χωρίζονται οι μαθητές στις αντίστοιχες επιτροπές, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτική επιτροπή αφοπλισμού, και συζητάνε ακριβώς τα θέματα που συζητάνε οι διπλωμάτες των χωρών στον ΟΗΕ. So we will do everything that lies upon us to have a sovereign and powerful country. Τα Αρσάκια σχολεία πατρών αναδεικνύονται σε ένα κέντρο παιδείας, όχι μόνο για την Πάτρα, αλλά και για την Δυτική Ελλάδα. Οι συνεδριάσεις διήρκησαν τρεις ημέρες και η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου ήταν αυστηρά η αγγλική. In order to protect our citizens, we think that it's better to not having and it will be better for all the nations to not have. So... Μέσα από αυτές τις δράσεις που διοργανώνει το Αρσάκιο Σχολείο Πατρών, είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να βγουν συμπεράσματα και συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο. Φέτος, μαθητές έλαβαν μέρος σε συνεδριάσεις του μοντέλου ΟΗΕ, ακόμη και για το Brexit, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μας γνωρίζουν τις πολιτικές των άλλων χωρών, ανοίγουν ένα παράθυρο στον κόσμο. Το μοντέλο MUN είναι από τα σημαντικότερα διεθνώς, καθώς σε αυτό συμμετέχουν μαθητές σχολείων από όλο τον κόσμο και είναι αναγνωρισμένο από το μοντέλο της Χάγης, το σημαντικότερο και πολυπληθέστερο παγκοσμίως. Μάλιστα, αίθουσα των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων της Πάτρας μετατράπηκε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με δικαστές, κατήγορους και όλους τους ρόλους σε πραγματικές συνθήκες, υπό την εποπτεία μάλιστα του συντονιστή της Επιτροπής του Διεθνούς Δικαστηρίου, Ρόμπερτ Στέρν, ο οποίος ήλθε στην Πάτρα αποκλειστικά για να συμμετάσχει στο τρίτο MUN. Πέρα από την διοργάνωση του ATS MUN, διοργανώνουμε και άλλα συνέδρια και άλλες ημερίδες. Για παράδειγμα, μετά από 2 εβδομάδες έχουμε την διημερίδα βιοηθικής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσω της διαδικασίας των προσομοιώσεων, οι μαθητές διευρύνουν τους ορίζοντές τους με το να μαθαίνουν προβλήματα άλλων χωρών, να ασκούνται στην τέχνη του διαλέγεστε, το γνωστό debate, στην τέχνη της επιχειρηματολογίας και του συμβιβασμού, ενώ γνωρίζουν συμμαθητές από άλλες χώρες και αναπτύσσουν σφαιρική εικόνα για τα παγκόσμια προβλήματα.